Σε τέσσερα ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, στην Ήπειρο, τρία εκ των οποίων με εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η Ήπειρο περιλαμβάνεται στη γεωγραφική κατανομή των δηλωθέντων κρούσματων με εργαστηριακά διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό, με εκτιμόμενου Δήμου Έκθεση, του Δήμου Αρτέων και Νικολάου Σκουφά. Από την αρχή τη φετινή περίοδου και μέχρι την Τρίτη, 29 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 89 εγχώρια κρούσματα λίμωξη από το Υό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα εκ των οποίων τα 74 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 15 κρούσματα είχαν ήπιε εκδηλώσει ή δεν είχαν εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κρούσματα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί ακόμη σε οικισμού στι περιφερειακέ ενότητε Καρδίτσα, Λάρισα, Τρικάλων, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Πέλα, Πιερία, Κυλική, Σερών, Καβάλα, Δράμα, Ροδόπη και Καστοριά. Από του ειδικού θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη διάγνωση περαιτέρω κρούσματων το επόμενο διάστημα και εν ώψη τη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγεία. Κατά τη διάρκεια τη τελευταία εβδομάδα, διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 31 νέα κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι σε ασθενεί με λίμοξη από τον ιό και με εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα ηλικία άνω των 64 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 82 έτη. Ενδιαφέρον στοιχείο τη έκθεση είναι πω. Πώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010 σε κάθε ένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματική. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομική προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον τον έλεγχο τη νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενό η εγρήγορση των επαγγελματιών υγεία και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών. Ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασία από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια καθ' όλη την περίοδο κυκλοφορία των κουνουπιών.